Ήταν μια εξέλιξη η οποία συζητιόταν. Την είχαμε γράψει, την είχαν γράψει και οι συνάδελφοι στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που σας όθησε σε αυτή την κίνηση. Ο πραγματικός λόγος αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι γιατί αποφάσισα μετά από 5 χρόνια, αφού υπήρχαν κάποια θέματα, διαφωνίες, αντιρρήσεις στην παράταξη, που είχα εκφράσει πάρα πολλές φορές, όχι δημόσια, αλλά μέσα στην παράταξη και προσωπικά στον κύριο Λαμπρινό. Τώρα που ήρθε η ώρα που έπρεπε να επιλέξω αν θα έπρεπε να κατέβω με την δύναμη πολιτών, αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι δύναμη πολιτών και θα κατέβω με τον κύριο Νιωτάκη την παράταξή του. Διαφοροποιήσεις και αντιρρήσεις πάνω σε ποια ζητήματα? Σε θέματα λειτουργίας της ομάδας. Δηλαδή, ίσως να είμαι και ρομαντική από τη φύση μου, περίμενα θα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά την εκλογή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα λειτουργούσαμε σαν μια ομάδα που θα σχεδιάζαμε και θα ρωματιζόμαστε από κοινού κάποια πράγματα. Δεν λειτουργήσε όπως το περίμενα, δεν ήταν αυτό που ήθελα και περίμενα θα είναι ότι θα είμαστε όλοι ισότιμοι και μέσα από διαδικασίες. Υπήρχαν κάποιοι εκλεκτοί, υπάρχουν μάλλον κάποιοι εκλεκτοί και κάποιοι που είναι πιο παραγωνισμένοι, κυρία Κασουδάκη, μέσα στο εσωτερικό της δύναμης πολιτών. Κάποιες φορές το αισθάνθηκα αυτό, αν και δεν νομίζω ότι μπορεί να γινόταν και σκόπιμα, ίσως και από απειρία, ίσως και από δεν είχε ξαναλειτουργήσει έτσι σαν ομάδα. Μην λέμε και τώρα ψέματα, είμαστε μια ομάδα από διαφορετικά άτομα, από διαφορετικούς χώρους, που το κοινό μας όραμα ήταν να προσφέρουμε και να κάνουμε πράγματα για το Δήμο Ηρακλείου. Πάντως αυτό που λέτε δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, το έχουν πει κι άλλοι. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν υπήρχε συλλογικότητα, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα θέλατε. Απαντήσεις πήρατε σε αυτά που θέσατε εντός παράταξης, όπως είπατε, και όχι δημόσια, διότι και τα άλλα πέντε, οι άλλοι 5 σύμβουλοι που έχουν αποχωρήσει από την Δύναμη Πολιτών πριν από εσάς, τα ίδια έχουν πει, έχουν θέσει τα ίδια ερωτήματα και έχουν πει ότι δεν πήραν ποτέ απαντήσεις. Σε κάποια από αυτά τα θέματα είχα πάρει κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Λαμπρινό, σε κάποια άλλα όχι, αλλά πάντα τα συζητούσαμε και πάντα με ήθος, αξιοπρέπεια και ειλικρίνεια εξέφραζα τις απόψεις μου και μέσα στην ομάδα και προσωπικά στο Δήμαρχο. Πέρα από τα όσα διαδραματίστηκαν πριν πάρετε την απόφαση αυτή, μας είπατε, ας πούμε, σε επίπεδο συλλογικότητας και λειτουργίας της παράταξης, συνέβη και κάτι άλλο τα τελευταία 24 ώρα? Όχι, δεν συνέβη κάτι. Απλά είχα επικοινωνήσει με τον κύριο Λαμπρινό προφορικά πριν μερικές εβδομάδες. Του είχα εκφράσει τις απόψεις μου. Του είχα εκφράσει την απόψη μου ότι δεν διατίθεμαι να κατέβω ξανά με τη δύναμη πολιτών. Και του είχα πει ότι δεν ήμουν σίγουρη αν θα κατέβω με κάποια άλλη παράταξη ή θα αποσυρθώ από την αυτοδιοίκηση. Και περίμενε μέχρι αρχές Απριλίου να το απαντήσω. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, πήρα τις αποφάσεις μου και αυτό έκανα και σήμερα. Επέβαλα την παρέτηση με τη δύναμη πολιτών, ανεξαρτοποιήθηκα. Πότε αυτό? Σήμερα το πρωί προσωπικά στο γραφείο του κ. Λαμπρινού υπέβαλα την παρέτησή μου και την ανεξαρτοποίησή μου. Και επίσης το ανακοίνωσα ότι θα συμμετέχω πια στις εκλογές με την ομάδα του κ. Ινιωτάκη. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας είπε? Λίγο πολύ το περίμενε, από ό,τι κατάλαβα. Σας έθεσε θέμα παρέτησή σας από το τιμόνι, από την προεδρία του ΔΟΠΑΘΜΑΗ? Το πρωί όχι, δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα. Επικοινωνήσαμε το απόγευμα και μου είπε ότι θα έπρεπε να παρετηθώ και από την προεδρία του ΔΟΠΑΘΜΑΗ. Το καταλαβαίνω. Σας εξήγησε το γιατί. Έτσι ενδεχομένως να ήθιστε τυπικά, όμως είσαστε ένα άτομο το οποίο έχει προσφέρει ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια στο κομμάτι των παιδικών σταθμών. Το καταλαβαίνω γιατί ανακοίνωσε ότι κατεβαίνω με κάποια άλλη παράταξη. Επομένως, δεν θα είναι εφικτό να είμαι πρόεδρος του ΠΑΦΜΑΗ και να μην είμαι στη δύναμη πολιτών. Το κατανοώ αυτό. Αλλά θα μπορούσατε να μείνετε, ναι, κύριε Κασουδάκη. Δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο. Ναι. Θα μπορούσατε. Είναι λίγοι μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω. Και κάνει λίγο εντύπωση, επέτρεψε μου ένα σχόλιο επ' αυτού, ότι το πρωί, αφού είχαν την επικοινωνία αυτή η κυρία Κασουδάκη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Βασίλη Λεβίνο, δεν τέθηκε εκεί στην πρωινή κουβέντα το θέμα της παρέτησης, αλλά έγινε τηλεφωνικά την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν το ανακοίνωσε, δηλαδή στο σώμα, ο πρόεδρος ο Γρηγόρης Πασπάλης. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό. Το θεωρώ και λίγο άκομψο, έτσι, πολιτικά. Να μας πείτε λίγο γιατί επιλέξατε να συστρατευτείτε με την παράταξη του κυρίου Νιωτάκη. Ο κύριος Νιωτάκης ήταν η αιτία που μπήκα στην ομάδα της Δύναμης Πολιτών. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε έτσι οικογενειακές και φιλικές σχέσεις. Λίγο πολύ πιστεύουμε και τα ίδια πράγματα και οραματιζόμαστε τα ίδια πράγματα όσον αφορά την πόλη μας, τον Δήμο μας, τον τόπο μας. Συμφωνούμε όσον αφορά το πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε κάποια πράγματα και δεν χρειάζεται πολύ να το σκεφτώ για να μπορέσω να
να ενταχθώ στην ομάδα του και να βοηθήσω στο έργο αυτό.